Φέτος η αγαπημένη μας ομάδα γιορτάζει 40 χρόνια παρουσίας στην Α1 κατηγορία του Χάντμπολ. Μιλάω για την ανδρική ομάδα. Είναι ιστορική στιγμή για το σύλλογο. Είναι η μόνη ομάδα που παίζει αυτά τα 40 χρόνια στην πρώτη κατηγορία. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό. Και δεν μπορούσε να μας αφήσει αυτό αδιάφορους. Έτσι λοιπόν, σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για το σύλλογο, μια παρέα ανθρώπων, πιστεύουμε ότι δημιουργεί το κατάλληλο κλίμα για να προχωρήσει η ομάδα, να γίνει ξανά οικογένεια και να γίνει ομάδα. Θέλουμε να έχουμε όλον τον κόσμο κοντά μας για να προχωρήσουμε αυτή τη δύσκολη χρονική στιγμή. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, είμαι πολύ χαρούμενος. Ξαναγυρνάμε στα ίδια λιμέρια. Καλωσορίζω τον καινούριο μας προπονητή, τον Ντέο τον Παυλίδη, που η παρουσία του δημιουργεί στο μυαλό μας προσδοκίες για πολύ μεγάλα πράγματα. Επίσης, καλωσορίζω και τον Γιώργο τον Τζικίνα για δεύτερη χρονιά στο τιμόνι Α1 στη γυναική ομάδα του Φιλίππου. Η παρουσία του εδώ δείχνει ότι πλέον προσπαθούμε η Επιτροπή Χάντμπολ να λειτουργεί ενιαία, ανδρικό γυναικείο να είναι ένα κομμάτι και ευελπιστούμε και στη γυναική ομάδα η δεύτερη της παρουσία στην Α1 κατηγορία να είναι το ίδιο αξιόλογο όσο και η πρώτη της παρουσία την προηγούμενη χρονιά. Από αύριο κιόλας κεφάλια μέσα και πολλή δουλειά. Η ομάδα δεν είναι σε αυτή τη χρονική στιγμή πολύ δυνατή. Εμείς θα προσπαθήσουμε όμως μέσα από τα δικά μας παιδιά και από τη μεγάλη αυτή βάση παιδιών που έχουμε να φτιάξουμε μια μελλοντική ομάδα η οποία θα μπορεί να στέκεται αντάξια και απέναντι στον Ολυμπιακό και απέναντι στην ΑΕΚ και απέναντι στον ΠΑΟΚ. Δουλειά και μόνο δουλειά, τίποτε άλλο. Από τη δικιά μας τη μεριά στο γυναικείο έχουμε θέσει ένα πλάνο τριετίας από πέρσι που ξεκινήσαμε τη συνεργασία με το Σύλλογο. Σε αυτό το πλάνο πάνω θα κινηθούμε και φέτος. Ακριβώς όπως είπε και ο Τέος, τα δικά μας τα παιδιά και είναι άξιο να το αναφέρουμε ότι πέρσι είχαμε 22 αθλητρίες από τη Βέρεια με μία μόνο εκτός της πόλης. Έτσι θα συνεχίσουμε και φέτος με δύο προσθήκες που γίνανε. Εξετάζουμε και το ενδεχόμενο μιας ακόμα προσθήκης ώστε να βασιστούμε στα δικά μας τα παιδιά, στα δικά μας τα κορίτσια, να κάνουμε μια ομάδα η οποία θα μπορεί στο μέλλον να ανταγωνιζείται τις δύο ομάδες κατά κύριο λόγο της κατηγορίας που είναι με διαφορά από τις υπόλοιπες, ώστε να κάνουμε μια ομάδα δυνατή, γιατί η βάση μας είναι μεγάλη ακριβώς όπως το είπε ο Τέο και πρέπει αυτό το πράγμα πλέον να το έχουμε στα χέρια μας δυνατό. Ο στόχος, δεν σας κρύβω, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα φέτος. Η ομάδα είναι αποδυναμωμένη και αν θέλετε να τα βάλουμε με τη σειρά τα πράγματα, αν ξεκινήσω από τον Double πριν από 2 χρόνια, η ομάδα ήταν διαφορετική την επόμενη χρονιά και φέτος θα παρουσιαστεί πάλι διαφορετική. Ο στόχος δεν μπορεί να είναι κανένας άλλος από το πρώτα απ' όλα να παίξουμε καλό χάντμπολ και να προσπαθήσουμε μέσα από αυτό να έχουμε την ομάδα για άλλη μια χρονιά σε αυτή την κατηγορία. Τώρα, εάν θα έρθουν και άλλα καλύτερα πράγματα στην πορεία, γιατί δεν σας κρύβω ότι μέσα από τη δουλειά πολλά μπορούν να γίνουν. Το θέμα είναι όλοι μαζί, από την πόλη, από τους ανθρώπους που είναι κοντά στην ομάδα, από τους ανθρώπους που θα είναι δίπλα μου, από τους αθλητές της ομάδος, να δώσουμε, να τους βοηθήσουμε έτσι ώστε να μπορέσουν αυτά τα παιδιά με όλο αυτό το σύνολο να κάνουμε μια οικογένεια και να κρατήσουμε την ομάδα και εκεί που είναι αλλά και να την πάμε και ψηλότερα. Εμείς εδώ όλοι είμαστε εθελοντικά. Έτσι. Είδαμε, ας μην σας το κρύβουμε, ένα κενό και θέλαμε να πάρουμε μια πρωτοβουλία. Είναι αυτή η παρέα εδώ πέρα που προσπαθεί να βάλει τις βάσεις για να δημιουργηθεί η ομάδα που πρέπει να στηριχθεί στα δικά της τα παιδιά. Αυτό. Και να παίξουμε, όπως το είπε ο Τέο ακριβώς, να παίξουμε ωραίο χάντμπολ, να σώσουμε την ομάδα και αν μας δοθεί ευκαιρία να κάνουμε και το βήμα παραπάνω. Ο Φίλιππος παράγει τεράστιο κοινωνικό έργο.
το έλλειμμα της πολιτείας στα αθλητικά, κοινωνικά και της διαπαιδαγώγησης και της κοινωνικοποίησης των παιδιών το παράγει αυτή τη στιγμή αυτή η ομάδα. Και πρέπει να την διαφυλάξουμε και να την παραδώσουμε σαν κόρη οφθαλμού στους επόμενους και σε αυτούς που τώρα πρέπει να γαλουχηθούν μέσα από τη λέξη Φίλιππος. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εγώ το κάνω μόνο και μόνο για αυτό το λόγο. Για κανέναν άλλο λόγο.